Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, είναι ο γραμματέας του Μέρα 25. Κύριε Βαρουφάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Εγώ ευχαριστώ. Πόσο θα ήθελα να είμαι στην Κρήτη τώρα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν να μπούμε στο θέμα. Σήμερα επαναλάβατε από το βήμα της Βουλής αυτό που είπατε και στο ραδιόφωνο του 984 προημερών, ότι δηλαδή μπροστά μας έχουμε ένα πέμπτο μνημόνιο. Εμένετε σε αυτή σας τη θέση. Υπάρχει άλλη θέση στην οποία μπορεί να επιμένει κανείς? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τους υπόλοιπους 9-10 πρωθυπουργούς που ζητούσαν το ευρωομόλογο ουσιαστικά συνθηκολόγησαν. Τελείωσε το ευρωομόλογο, πέθανε. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Όταν δεν προβάλλεις βέτο απέναντι στον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών και στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τελειώνει η ιστορία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, και κατέθεσα κάποια συγκεκριμένα νούμερα, τα οποία δεν τα αμφισβήτησε ο Πρωθυπουργός και τα κατέθεσα δύο φορές και δεν τα αμφισβήτησε ούτε την πρώτη ούτε την δεύτερη φορά. Του χρόνου, τέτοια εποχή, θα έχουμε ένα πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού της τάξης του 15%, μείον 15% του ΕΠ. Θα έχουμε ένα ΕΠ το οποίο θα έχει καταρρεύσει κατά 14-15% σύμφωνα με τις δικές μου προβλέψεις. Και ξέρετε, δυστυχώς, όταν είχα πει τη 10η Μαρτίου ότι θα έχουμε μείον 10%, όλοι γελούσαν. Τώρα έχει βγει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά το παραδέχεται. Εγώ μιλάω τώρα για μείον 14-15%. Τι σημαίνει αυτό, να μην μπλέξουμε με νούμερα? Σημαίνει ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα έρθει η Τρόικα στην Αθήνα και θα πει: ελάτε εδώ. Έχετε μείον 15%. Έπρεπε να έχετε συν 3,5. Καλά, δεν θα σας πάμε στο συν 3,5. Έχουμε κορονοϊό, έχουμε μια συνολική κρίση τεράστια, τη μεγαλύτερη στην ιστορία του καπιταλισμού. Θα σας πάμε όμως από το μείον 15 στο μείον 5, στο μείον 6. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. 9 με 10% του ΑΕΠ, λιτότητα. Αυτό σημαίνει. Και θέλω, εσείς έγκριτοι δημοσιογράφος είστε, ελέγξτε το. Ποια ήταν η λιτότητα που επέβαλε ο κ. Παπακοσταντίνου ως Υπουργός Οικονομικών το 2010 και έφερε την κατάρρευση του ΑΕΠ της χώρας κατά 26%. Ήταν τόσο, ήταν 9% του ΑΕΠ. Αυτό έρχεται του χρόνου. Και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να με διαψεύσει. Αυτό έκανα, γι' αυτό έχουμε τη Βουλή. Ο κ. Πρωθυπουργός, πολύ σωστά, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, είναι πολύ θετικό αυτό, σήμερα συγκάλεσε μια ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής για να μας ενημερώσει για την οικονομική κρίση. Αυτό ήταν το θέμα. Και τον ρώτησα. Αυτή είναι η δική μας η εκτίμηση. Τι διαψεύδετε? Θεωρείτε ότι τα παραλέμε? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Ούτε στο πρώτο ερώτημα απάντησε, ούτε στο δεύτερο. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά τα οποία σας λέω, το πέμπτο μνημόνιο, δεν θα το πούνε μνημόνιο. Όπως ο κύριος Τσίπρας τον Αύγουστο του 2018. Το τέταρτο μνημόνιο το ονόμασε μεταμνημόνιο. Αλλά μνημόνιο ήταν. Ήταν ένα πακέτο χρηματοδοτικό και ταυτόχρονα λιτότητας. Και το πέμπτο μνημόνιο δεν θα το ονομάσουν μνημόνιο. Αλλά έχει σημασία πώς θα το ονομάσουν. Σημασία να σταθώ λίγο στο κομμάτι του βέτο που θέσατε. Σας έχω ακούσει να απευθύνεστε και στον κύριο Σταϊκούρα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί του θέματος. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν τη συγκεκριμένη επιλογή δεν την έκανε η ένατη ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο, δηλαδή η Ιταλία? Πώς μπορεί μια χώρα που ανήκει στον μπλοκ των αδύναμων χωρών, να το θέσω έτσι, να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι? Ακριβώς επειδή είμαστε η πιο αδύναμη χώρα. Ακριβώς επειδή αντιμετωπίζουμε ένα οστικό κύμα ύφεσης που μπορεί να... Και αυτό το παραδέχομαι για την κυβέρνηση και τους δίνω εύσημα. Έχουμε το μικρότερο αριθμό θυμάτων από τον κορονοϊό. Αλλά θα έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πεινασμένων από την οικονομική επιδημία που θα φέρει ο κορονοϊός και που θα ενισχύσει την υπάρχουσα ηφαισιακή διαδικασία. Γιατί αυτό που δεν αποδέχομαι να λέει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν ισχύει. Και δεν ισχύει με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης. Είναι ότι όλα πηγαίναν περίφημα μέχρι που ήρθε ο ιός. Δεν είναι έτσι. Το τελευταίο τρίμηνο του 19 είχαμε ύφεση. Το Γενάρη είχαμε ύφεση. Το Φεβρουάριο είχαμε ύφεση. Ήταν δηλαδή στραβό το κλίμα ήδη. Οπότε τι λέω? Όταν είσαι ο Πρωθυπουργός της πιο αδύναμης χώρας, της χώρας η οποία αντιμετωπίζει 10 χρόνια επιπλέον μνημονιακής καταστροφής με ερημοποίηση και μετανάστευση λόγω του τα παιδιά μας θα φύγουν στο εξωτερικό, αν συνεχίσουμε έτσι, εσύ είσαι που έχεις ιερή υποχρέωση να ασκήσεις βέτο. Εσύ, ο κύριος Μακρόν, έτσι, και αυτός θα έχει πρόβλημα. Με τη δολοφονία του ευρωομόλογου. Και το γνωρίζει ο κ. Μακρόν. Όμως έχει πολύ λίπος η Γαλλία.
Εμείς δεν έχουμε καθόλου λίπος. Εάν δεν ασκήσει βέτο εκείνος του οποίου οι πολίτες ετοιμάζονται να θυσιαστούν στο βωμό μιας νέας μνημονιακής λιτότητας, ποιος θα το ασκήσει? Και δεν κατάλαβα. Πείτε μου, ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών, γιατί άσκησε βέτο ξανά και ξανά και ξανά? Και γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν ένιωσε την υποχρέωση να δώσει εντολή στον κύριο Σταϊκούρα να ασκήσει βέτο στο βέτο του Ολλανδού? Είναι πολύ απλό το βέτο. Επιτρέψτε μου να σας πω. Είσαι μέσα στο Eurogroup, στην Ευρωπαϊκή, στη Σύνοδο Κορυφής, λες, κοιτάξτε να δείτε. Εάν δεν φύγουμε από εδώ με ένα ευρωομόλογο το οποίο να αναδιαρθρώνει το χρέος, έτσι ώστε να μην βαρύνει τους πιο αδύναμους ώμους των κρατών μελών που τελικά θα πέσουν και θα δημιουργήσουν τις συνθήκες ενός ντόμινου που θα καταστρέψει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον όλη την Ευρωζώνη, έτσι, εάν δεν θα φύγουμε από εδώ μέσα, μέχρι να υπάρξει συμφωνία σε αυτό. Έχεις ιερή υποχρέωση να το κάνεις. Να σας πάω λίγο τώρα και σε αυτό που αρχίζει να συζητάτε περί πρόωρων εκλογών. Πώς σας ακούγεται μια τέτοια προοπτική και αν ενδεχομένως υποθετικά οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο σενάριο μέσα στο καλοκαίρι, αυτό τι θα σημαίνει? Κοιτάξτε, οι πρόεδρες εκλογές είναι απολύτως σίγουρες. 100% πιθανότητα τους δίνουν. Για τον αμφισβητό λόγο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ανόητος, γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό το πέμπτο μνημόνιο έρχεται. Και σήμερα το παραδέχτηκε. Προσέξτε τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Ούτε μία φορά δεν με διέψευσε. Θέλει κατ' ουσίαν ο Πρωθυπουργός, θεωρείται, να προλάβει τις συνέπειες με αυτόν τον τρόπο? Ποιες συνέπειες? Που θα ακολουθήσουν του πέμπτου μνημονίου. Δεν θα τις προλάβει. Απλά τι θέλει? Θέλει να καρποθεί αυτή τη στιγμή την ψηλή του δημοφιλία λόγω του χαμηλού αριθμού των θανάτων. Έτσι. Και παράλληλα. Άρα κατ' ουσίαν αυτό θέλει να κάνει, να εκμεταλλευτεί ενδεχομένως τις πολύ καλές κριτικές που αποσπάει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, έτσι, πριν ξεφουσκώσει η δημοφιλία αυτή. Ακριβώς, της πρώτης φάσης, έτσι, γιατί η δεύτερη φάση είναι η δύσκολη. Ναι, όντως. Η μετάβαση από την τυφλή καραντίνα στο πώς θα βγούμε έξω για να γίνει σωστά αυτή η διαχείριση υγειονομικής κρίσης χρειάζεται μαζικά τεστ. Να κάνουμε ένα τεστ, να βλέπουμε ποιος είναι αρνητικό, ποιος είναι θετικός. Αυτός που είναι θετικός μένει μέσα, αυτός που είναι αρνητικός φεύγει. Βγαίνει. Αλλά αυτό δεν έχει οργανωθεί η κυβέρνηση να το κάνει. Οπότε στην πρώτη φάση τα πήγε πολύ καλά η κυβέρνηση. Συγχαρητήρια. Στη δεύτερη φάση δεν βλέπω να τα πηγαίνουν καλά. Ο κύριος Μητσοτάκης σίγουρα θέλει να κάνει εκλογές πριν μειωθεί η δημοφιλία του και θα τις κάνει δυστυχώς κρίνοντας από τη σημερινή του παρουσία στη Βουλή. Γιατί του έδωσα 7 συγκεκριμένα ερωτήματα. 7 συγκεκριμένα ερωτήματα. Μην τα ξαναπώ και κουράσουμε τους τηλεθεατές σας. Έτσι, για τις συντάξεις, για τους μισθούς κτλ. Τι θα κάνετε με αυτά? Δεν απάντησε σε κανένα από αυτά. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι η απάντηση. Την απάντηση δεν θα τη δώσει πριν από τις εκλογές. Δυστυχώς θα κάνει εκλογές χωρίς να έχει πληροφορήσει τον ελληνικό λαό ποια θα είναι τα δεινά τα οποία θα φέρει το πέμπτο μνημόνιο, το οποίο θα εφαρμόσει μετά την εκλογική του νίκη, εφόσον κερδίσει. Εδώ είναι το ζητούμενο. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας το έκανε το ίδιο, λίγο πιο έντιμα, γιατί το Σεπτέμβριο του 2015 είχε ήδη δρομολογήσει τα προαπαιτούμενα, είχε ήδη πει να αυτά δέχτηκα να κάνω, τα καταστροφικά που έκανε, αλλά τουλάχιστον τα είχε πει στον ελληνικό λαό και πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού να τα εφαρμόσει. Ο κύριος Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού χωρίς να του πει τι θα εφαρμόσει και θα το εφαρμόσει μετά. Το ΜέΡΑ25, κύριε Βαρουφάκη, είναι έτοιμο για εκλογές, για ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Απολύτως. Απολύτως. Να σας μιλήσω εντελώς ειλικρινά. Σκεφτείτε, τον περασμένο Ιούλιο καταφέραμε και μπήκαμε στη Βουλή. Ήμασταν 200 άνθρωποι, 300 σε όλη την Ελλάδα, χωρίς καμία απολύτως οργάνωση και χωρίς χρήματα. Σας διαβεβαιώ ότι σήμερα είμαστε πανέτοιμοι σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο. Και εσείς θα κρίνετε. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ρωτάτε πολιτικό τέτοιες ερωτήσεις, γιατί ξέρετε τι θα σας πει. Βεβαίως, είμαστε τέλειοι. Αλλά θέλω να ακούσετε οι τηλεθεατές σας να κοιτάξουν τις 7 ερωτήσεις που έθεσα στον Πρωθυπουργό σήμερα και τις 7 απαντήσεις που δώσαμε εμείς. Τι θα έπρεπε να γίνει, τα 7 συν 1 μέτρα. Γιατί αυτό είναι το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Εμείς θα φτιάξουμε τις εκλογές με αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε πλέον οργανώσει σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, τώρα διέκοψα μία τηλεδιάσκεψη με 250-300 συνοδοιπόρους μας από τη Θράκη. Ξέρετε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε στην Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, πριν κάθε εβδομάδα 2-3 περιφέρειες. Είμαστε σε γρήγορση. Κάνουμε συνεδριακή δουλειά από το σπίτι μας. Πάμε τώρα στο μείζον κοινωνικό ζήτημα, διότι ακούσαμε για τρίμηνη παράταση για τα κόκκινα δάνεια της πρώτης κατοικίας. Θέλω να μου πείτε αν αυτό αφορά
όλους, η αναφορά το ποσοστό που έχει ενταχθεί ήδη στην πλατφόρμα για τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη. Δεν αφορά όλους, αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν απαντάει σε ένα ερώτημα που του θέτω επισταμμένος, κατ' εξακολούθηση, εδώ και αυτή τη στιγμή πώς είναι, 6 εβδομάδες για τον Ηρακλή. Mm. Γιατί ο μόνος τρόπος να προστατεύσει την πρώτη κατοικία και τα μικρομάγαζα, τα οποία θα βουτήξουν τα πρακτικά ταμεία, είναι να καταργήσει τον Ηρακλή. Και για όποιον δεν θυμάται, να θυμίσω για τους τηλεθεατές μας ότι ο Ηρακλής είναι ο νόμος που νομοθέτησε η κυβέρνηση το Δεκέμβριο, που ουσιαστικά δρομολογεί την πώληση των κόκκινων δανείων των νοικοκυριών, των μικρομεσαίων, mm-hmm. από τις τράπεζες και στα αρπακτικά ταμεία. Στα ταμεία από το Delaware, το New Jersey, τα γνωστά ταμεία. Αυτός ο νόμος δρομολογεί μια συγκεκριμένη μορφή πώλησης και το χειρότερο, δίνει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στα αυτά τα αρπακτικά ταμεία ότι αν δεν εισπράξουν τα χρήματα τους δανειολήπτες που τους χρωστάνε οι δανειολήπτες για 3 συνεπτούς μήνες, τότε αυτά τα ταμεία θα έχουν το δικαίωμα να πάνε στον κύριο Σταϊκούρα, στον κύριο Μητσοτάκη και να απαιτήσουν 12 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν έχει κυβέρνηση, έτσι, αποζημιώσεις. Τώρα η κυβέρνηση θα κάνει. Θα πάει στην Τρόικα και θα τα δανειστεί αυτά. Η Τρόικα τα έχει βάλει στην άκρη για τα αρπακτικά ταμεία. Η Τρόικα δεν έχει πρόβλημα να βάλει στην άκρη για αρπακτικά ταμεία. Έχει πρόβλημα να βάλει για το ΕΣΥ, για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους, για τους ανθρώπους του Μόχθου. Ωραία. Και ρωτάω το εξής. Θα τον παγώσετε τον Ηρακλή? Γιατί ο Ηρακλής τελείωσε. Το μόνο πράγμα που πετυχαίνετε μην παγώνοντας τον Ηρακλή είναι να μεταφέρετε 12 δισεκατομμύρια από την Τρόικα, να τα φορτώσετε στους ώμους των Ελλήνων για να τα πάρουν τα αρπακτικά ταμεία και να τα πάνε στο New Jersey και στο Delaware. Οπότε, θέλετε να μιλήσουμε πραγματικά για προστασία της πρώτης κατοικίας? Χρειάζεται μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης των ιδιωτικών χρεών να περάσουν όλα τα κόκκινα δανεία εκεί, mm-hmm. να παγώσουν, οι δανειολήπτες να πληρώνουν ένα μικρό ποσό σε αυτή τη δημόσια εταιρεία διαχείρισης που να μην ξεπερνάει το 1/3 των καθαρών τους εισοδημάτων, χωρίς καμία πιθανότητα έξωσης πληστηριασμού, και όταν ξεπεραστεί η κρίση, σε ένα χρόνο, σε 100 χρόνια, δεν έχει καμία σημασία, αρχίζουν και τα αποπληρώνουν ξανά. Αυτή είναι η πρότασή μας. Η κυβέρνηση πει την ίσαν επί του θέματος. Βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή δεν απαντάνε. Εγώ είπα στον κύριο Πρωθυπουργό άλλη μια φορά σήμερα. Mm-hmm. Γιατί δεν παγώνεις τον Ηρακλή? Δεν υπάρχει κανένα τεχνοκρατικό επιχείρημα να μην τον παγώσεις. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι η κυβέρνησή σας είναι διαπλεκόμενη με τα αρπακτικά αυτά ταμεία. Αυτό είναι, ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ σκληρή κατηγορία σε έναν πρωθυπουργό. Την έχω κάνει 30 φορές τις τελευταίες 6 εβδομάδες. Μία φορά δεν με διέψευσαν. Μία φορά δεν μου είπαν ότι τους δυσφημώ. Ο κύριος Πρωθυπουργός 2 φορές το είπα σήμερα. Στο πρόσωπό του. Τίποτα. Σιγή ηχθείως. Αυτή η σιγή είναι ένοχη. Και το καταγγέλλω αυτή τη στιγμή από το Κρήτη TV. Κύριε Βαρουφάκη, θέλω λίγο να σταθούμε και στη διχογνωμία απόψεων που καταγράφεται σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τα σχολεία και το κομμάτι της μάσκας. Διότι τη μία ακούμε ότι τα παιδιά αποτελούν υγειονομικές βόμβες, με αυτό το σκεπτικό τα κλείσαμε και στο σπίτι, έτσι, και καλώς τα κλείσαμε. Και από την άλλη όμως, σήμερα ακούμε ότι αυτό δεν ισχύει. Ενδεχομένως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τη μία συζητούσαμε για άσκοπη χρήση μάσκας σε ό,τι αφορά τους υγιείς οργανισμούς. Από Δευτέρα θα γίνει υποχρεωτική. Αυτό λίγο προκαλεί μία σύγχυση. Εμείς δεν αμφισβητούμε τους επιστήμονες, είμαστε εδώ για να θέτουμε προβληματισμούς και ερωτήματα. Η δικιά σας θέση λοιπόν σε όλο αυτό ποια είναι? Κοιτάξτε, δεν είμαι επιδημιολόγος, οικονομολόγος είμαι. Και έχω ορκιστεί στον εαυτό μου ότι ποτέ δεν θα μιλάω για πράγματα που δεν γνωρίζω. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ξεκάθαρο όσο αφορά το θέμα της μάσκας. Δεν υπήρχαν αρκετές μάσκες, οπότε μας λέγαν δεν χρειάζονται οι μάσκες. Mm-hmm. Τώρα που φαίνεται έχουν προμηθευτεί κάποιες μάσκες, λένε βάλτε μάσκες. Ας βάλουμε μάσκες, δεν με πειράζει αυτό. Όσο αφορά για τα παιδιά, έχετε δίκιο, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα έδωσε μια απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με τις συμβουλές των επιστημόνων. Η απάντηση αυτή, εγώ δεν την γνωρίζω, δεν μπορώ να την κρίνω, αλλά φάνηκε πιστική. Mm-hmm. Ότι ήδη οι επιστήμονες εκεί άλλαξαν γνώμη. Θεωρούσαν ότι τα παιδιά είναι βόμβες μετάδοση του ιού. Τώρα αποφάσισαν ότι τα στοιχεία που έχουν μπορεί να μην είναι εντελώς ολοκληρωμένα τα στοιχεία για να μας απαντήσουν. Το πρώτο μα φαίνεται όμως ότι δείχνουν ότι δεν είναι πρόβλημα τα παιδιά. Εγώ δεν έχω άποψη. Δεν μπορώ να έχω άποψη για κάτι που δεν ξέρω. Ένα ξέρω. Ότι οι σοβαρές χώρες, πριν βγάλουν είτε παιδιά, είτε γέρους, είτε μεσήλικες, είτε σαν και εμένα, είτε νεαρούς,
έξω από το σπίτι, οι σοβαρές χώρες, δηλαδή η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Γερμανία, σχεδιάζουν μαζικά τεστ. Στη Γερμανία παίρνεις το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις σε ένα βενζινάδικο της περιοχής σου, πολύ κοντά σε σένα, κατεβάζεις το παράθυρο, σου δίνουν ένα τεστ, το κάνεις, δίνεις το τηλέφωνό σου, σε 4 ώρες σου έρχεται είσαι θετικός ή είσαι αρνητικός. Είτε είσαι νέος, είτε είσαι μεγάλος. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία και να μην τους κάνουν τεστ. Στους δασκάλους. Είναι δυνατόν. Είναι νοσηλευτές μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κανένας τους δεν έχει κάνει τεστ. Είναι δυνατόν ένας γιατρός, ένας νοσοκόμος να πηγαίνει σπίτι, να μην ξέρει αν θα πρέπει να χαϊδέψει το παιδί του ή το παιδί της. Χρειάζονται μαζικά τεστ, αλλά αυτό θέλει ένα σχέδιο. Αυτό γνωρίζω αρκετά για να το πω, όπως γνωρίζω ότι δεν φαίνεται να έχει σχέδιο η κυβέρνηση. Όλα τα άλλα είμαι καλόπιστος. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση κάνει το σωστό. Μάλιστα. Κύριε Βαρουφάκη, εγώ σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας απόψε. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Εγώ. Πολλά χαιρετίσματα στην Κρήτη.